Αξιότιμε κύριε πρόξενε της Γαλλίας, κύριε Κριστόφλε Ριγκολέ, ευχαριστούμε για αυτή τη συνεργασία. Εγώ έχω δηλώσει επανειλημμένα γαλλόφιλος και γαλλόφωνος. Και αυτό έτσι με κάνει ιδιαίτερα ευχαριστημένο να ακούω τον πρόξενο της Γαλλίας να μας πει αυτά που ήθελε να μας πει για την παρουσία του Γάλλου στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό που θέλω να σας πω είναι προπαντών να μοιραστώ μερικέ σκέψει μαζί σα, σκέψει ενό Γάλλου και πώς, ποια είναι η αντίληψη των Γάλλων γενικά για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδιαίτερα για το μακεδονικό μέτωπο. 1,7 εκατομμύρια Γάλλοι σκοτώθηκαν κατά του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου για ένα πληθυσμό 40 εκατομμύρια και αυτό σημαίνει ότι έτσι εξαφανίστηκε 10% του ανδρικού ενεργού πληθυσμού της χώρας εκείνη την εποχή. Άλλαξε η κοινωνία επίσης επειδή άλλαξε η θέση των γυναικών. Αλλά ας μην ξεχνούμε ότι ήταν πάρα πολλές οι γυναίκες που έχασαν σύζυγο, πάτερα, γιους στο πόλεμο. Με αυτές τις εικόνες θα ήθελα να σας πω σε μερικά λόγια ποια ήταν η αντίληψη του μακεδονικού μέτωπου στη Γαλλία. Γύρισαν ένα μεγάλο μέρος των στρατευμάτων, του Γαλλικού στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη με το σκοπό να ενωθούν με τους Σέρβους. Κρατώ με της ευκαιρίας να χαιρετήσω τον ομολόγο μου, τον γενικό πρόξενο της Σερβίας, τον Σινίσα. Λέμε από το 1914 ως το 1918. Αλλά ξέχνουμε ότι Γάλλοι στρατιώτες από το μακεδονικό μέτωπο πολέμησαν ως την άνοιξη του 19. Η Θεσσαλονίκη ήταν προπαντών μέρος διαμονής των στρατιωτών. Εδώ βλέπουμε τους αναμύτες. Η Θεσσαλονίκη ήταν η έδρα του επιτελείου των επιχειρήσεων στο κτίριο της Mission Laïque Française, του Λύσε. Οι Γάλλοι έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο στην αποφασιστική μάχη του Ντομπροπολιέ το Σεπτέμβριο του 2018. Εκείνη τη φορά με μια αποφασιστική συμμετοχή των Ελλήνων στρατιωτών. Το νεκροταφείο του Ζαϊτενίκ είναι από τα πιο εντυπωσιακά ίχνη που άφησε αυτός ο πόλεμος στη πόλη. Και για μας είναι ένα μεγάλο εργαλείο μνήμης με πάνω από 8.000 ταφούς Γάλλων στρατιωτών. Κάναμε πάρα πολύ σημαντικά έργα ανακαίνησης πρόσφατα και όπως σας είπα, σε λίγο θα ανοίξουμε ένα μουσείο του Μακεδονικού Μέτωπου. 9 εκατομμύρια νέκροι είναι ο πληθυσμός της Ελλάδας.